Λοιπόν, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να καταθέτουν ανοιχτά στην ελληνική κοινωνία την άποψή τους, και δεν είναι κακό και η αντιπαράθεση. Και δεν πρέπει να φοβηθούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα μια δημόσια αντιπαράθεση πάνω σε σημαντικά θέματα που αφορούν τη χώρα και την παράταξη. Μια ερώτηση που επιτρέπετε, κύριε Μωραΐτη. Γιώργο, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μωραΐτη. Κύριε Μωραΐτη, είστε στο περιβάλλον του κύριου Γιώργου Παπανδρέου? Είστε ένας άνθρωπος που ανήκει σε αυτό το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που, εν πάση περιπτώσει, πρόσκειται στον πρώην Πρωθυπουργό και στον πρώην Πρόεδρο του κόμματος? Να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε Χατζή. Είστε Παπανδρεϊκός, πέστε το σας πω. Ναι ή όχι? Ο καθένας από εμάς έχει τη δική του διαδρομή. Αυτή η διαδρομή είναι γνωστή. Και εγώ ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω το δάχτυλό μου. Μπαμ, τώρα θέλω να τώρα στο Αγρίνιο. Μα επαναλαμβάνω, φέρος, δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω το δάχτυλό μου. Ναι. Η συγκεκριμένη παρέμβαση δική μου, το συγκεκριμένο άρθρο όμως, είναι μια πρωτοβουλία δική μου. Δεν είπα άλλο. Εγώ σε αυτό το άρθρο και σε αυτή την παρέμβαση καταθέτω την ψυχή μου. Καταθέτω αυτά τα οποία πιστεύω εγώ και ήθελα να προβληματίσω τους συντρόφους μου, τα μέλη και τους ψηφοφόρους της παράταξής μου. Κάτι το αυτοκίνητο. Απαντώ λοιπόν, δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι, κύριε Χατζή. Κανένας δράκος. Εγώ άλλο ρώτησα. Ούτε για δράκους δεν ρώτησα. Ο κύριος Παπανδρέου είναι φίλος μου. Έτσι, αλλά μην κάνετε το λάθος. Όχι, όχι. Ρώτησα. Μην κάνετε το λάθος. Εμένα δεν μου αρέσουν τα προβοκαρίσματα, κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό. Μην κάνετε το λάθος να δημιουργείτε κι εσείς εντυπώσεις, να πηγαίνετε το μπαλάκι αλλού. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να σταλίσουν. Λέω, κύριε Χατζή, και κάτι άλλο στο άρθρο μου, στην παρέμβασή μου, ότι ας αφήσουμε πίσω τις πολιτικές και σοκοματικές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, να κοιτάξουμε μπροστά. Ναι. Και είναι σαφές αυτό το οποίο λέω. Κύριε Μωραϊτή, ακούστε, χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για πέμπτη φάλαγγα, φωτογραφίζοντας και εσάς ανάμεσα στους φαλαγγίτες. Νομίζω ότι κάνετε ένα λάθος σε αυτό, αλλά. Όχι. Αλλά οφείλει όμως. Πιστέψτε με, δημοσιογραφικά πιστεύω ότι έτσι είναι. Και εγώ σας εκτιμώ, σας σέβομαι, αλλά. Και στις συζητήσεις που γίνονται εδώ, δηλαδή την καλύτερη εκπομπή θα μπορούσε να την κάνει ένας δημοσιογράφος, αντιδεοντολογικό όμως αυτό, εάν κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων είχε μια κάμερα και κατέγραφε τα όσα ακούγονται. Ίσως έτσι έβγαιναν οι αλήθειες. Το τι έχετε ακούσει από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εμένα να ρωτήσετε. Και ρωτήστε και τον Χατζή και ρωτήστε και τον Σιωμόπουλο, αν είναι έτσι. Πολλά έχουμε ακούσει. Και το λέω επειδή σας εκτιμώ. Γιατί έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Άλλο αν συμφωνώ, αν διαφωνώ μαζί σας με τις απόψεις σας. Εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν το θάρρος της γνώμης τους και την καταθέτουν. Εδώ λοιπόν έχουμε από τη μία πλευρά τον πρόεδρο του κόμματός σας να μιλάει για πέμπτη φάλαγγα, για υπονομευτές. Συνάδελφοί σας, σύντροφοί σας να λένε ότι κρυφτήκατε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Πρέπει να σταματήσει κάτι, κύριε Παπαδάκη. Απάντησε ο Μπορέα. Σα παρακαλώ. Είπε το αποτέλεσμα στην δυτική Ελλάδα. Δημιουργούμε εντυπώσεις. Όχι, εγώ. Ακούστε, η κυρία Αλσάλεχ, η οποία μπορεί να το είπε μέσω κάποιου Twitter και όλα αυτά. Όχι. Σε τηλεοπτική εκπομπή. Με να μπαίνουμε στην παραπολιτική. Σε τηλεοπτική εκπομπή. Στο Γιώργο Αυτιά ονομαστικά αναφέρθηκε στο Sky στην εκπομπή του μεσημεριανή που κάνει. Στο μαγκαζίνο αναφέρθηκε. Αυτές οι δηλώσεις των συνεργατών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαδάκη, διχάζουν σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη συγκυρία. Καλό θα είναι λοιπόν οι συνεργάτες του Προέδρου να μαζευτούν. Είναι κρίσιμη συγκυρία, είναι πολύ κρίσιμη και θα πρέπει ο καθένας να μετράει τα λόγια. Ρώτησα αν θέλει να ρίξει την κυρία ή δεν θέλω να ρίξει. Κάνω κριτική στο κόμμα. Ακούστε κάτι. Αυτό είναι δίκαιο, δεν είναι άδικο που κάνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι δίκαιο αυτό. Δεν είναι άδικο. Επειδή ακούσαμε διάφορες συνωμοσίες ξανά, ότι βάλουμε κατά τη σταθερότητα, κύριε Χατζή. Λοιπόν, εγώ το ξεκαθαρίζω στο άρθρο μου. Το ξεκαθαρίζω στην παρέμβασή μου. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος, το πόσο σημαντικό. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε. Αν αλλάξει δηλαδή από πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα πέσει η κυβέρνηση. Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε ποιοι βάλουν κατά. Θα ρωτήσω και τον κύριο Βορύδη μετά. Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε ποιοι βάλουν κατά τη σταθερότητα τη κυβέρνηση. Ακούστε με λίγο. Είναι στην κυβέρνηση ο κύριος Βορύδη. Μπορώ να πω ποιοι βάλουν όμω κατά τη σταθερότητα. Να πω ποιοι βάλουν κατά τη σταθερότητα. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν απόφαση πολιτική και με αυτόν τον τρόπο κλείνουν το ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτοί βάλουν κατά τη σταθερότητα. Βάλουν κατά τη σταθερότητα αυτοί οι οποίοι καρατομούν με τον τρόπο που καρατομείται, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο κύριος Θεοχάρης. Γιατί ο κύριος Θεοχάρης δεν είναι ένας διορισμένος γενικός γραμματέας. Δεν τον διόρισε κάποιος υπουργός. Λοιπόν, αν θέλετε να μπούμε στην κουβέντα τη ποιοι βάλουν κατά τη πολιτική σταθερότητα.
Έφερα δύο παραδείγματα, μπορώ να φέρω άλλα 15. Και ο κύριο το χάρη σε θέλω να έρθω όμω τώρα. Σταθερότητα τώρα αυτό μου λέτε. Θέλω να έρθω λοιπόν. Εσύ αυτό μα λέτε όχι, τώρα. Όχι, όχι. Τότε τι το λέτε. Όταν δηλαδή η ελληνική πολιτεία, κύριε Χατζή, έχει θεσμοθετήσει. Και έχει θεσμοθετήσει τώρα τη θέση του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίο ο κόσμο δεν ξέρει τι είναι ο κύριο Θεοχάρη. Ένα ανώτατο δημόσιο λειτουργό που πήρε αυτή τη θέση. Που πήρε αυτή τη θέση μέσα από έναν διαγωνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα θέλω να έρθω όμως σε αυτό που είπε ο κ. Παπαδάκης. Να επανέλθω. Επειδή επιμένατε στα της πέμπτης φάλαγγας. Κύριε Παπαδάκη, με όλο τον σεβασμό, με όλο τον σεβασμό, πάνω απ' όλα στους τηλεθεατές, φίλους, ψηφοφόρους, μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία αυτή τη στιγμή μας βλέπουν. Θέλω να πω ότι ο Θάνος ο Μωραΐτης έχει μια διαδρομή σε αυτή την παράταξη. Σωστό. Είναι αυτός που μαζί με άλλους νέους ανθρώπους, σαραντάριδες, το 2009 και το 2010 κρατήθηκαν όρθιοι στα πόδια τους, σηκώσανε στην πλάτη τους με την ψήφο τους τις αμαρτίες ενός πολιτικού συστήματος 40 χρόνων. Ακόμα και τώρα τις δύσκολες ώρες έχουμε κρατηθεί και στηρίζουμε τις επιλογές οι οποίες έχουν γίνει μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι μιλούν εύκολα για συνωμοσίες, μιλούν για μύθους, μιλούν για πέμπτες φάλαγγες, θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ κύριε Παπαδάκη δεν άναψα φλας προς καμιά άλλη παράταξη. Εγώ κύριε Παπαδάκη στην αρχή μιλώντας ότι έχασε την ψυχραιμία του, προέβησε ένα ατόπιμα, ένα θλιβερό. Χαρακτήρισε θλιβερό το περιστατικό αυτό και εφόσον φωτογραφίζει στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εγώ σας είπα αφαίρετα θέλετε χωρίς να ρίξω νερό στα βλάκι θεωρώ ότι φωτογράφησε και εσάς, εκτίμηση δημοσιογραφική είναι αυτή. Όλοι το θεωρήσαν. Όλοι το θεωρούν και ξέρετε κάτι και οι παρικούντες και οι μη θεωρούν ότι κατά κύριο λόγο εσάς. Μα διαβάζω γιατί χθες. Γιατί δεν λέτε τα άλλα νόματα. Αν καθίσει κάποιος να διαβάσει το ρεπορτάζ. Τον κύριο Κασί. Του κυρίου Χατζή. Όχι, όχι, όχι. Του κυρίου Χατζή και όλων των άλλων. Θα διαβάσει ονόματα ιστορικά, στελέχη ενεργά τα οποία συμμετέχουν στην κυβέρνηση τώρα, αυτή τη στιγμή. Μια σειρά από στελέχη. Δηλαδή δεν ήταν ο Μωραΐτης ή ο κύριος Κασίς όπως λέτε. Ήταν μια σειρά από στελέχη, επαναλαμβάνω ιστορικά, έτσι, τα οποία κανένα δεν μπορεί να κάνει. Το έβαλε. Ναι, 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 ακούστε, είναι και άλλα. Θα φύγει είναι και άλλα. Δεν είναι και άλλα. Εγώ δεν ξέρω τι πολιτικό από τι καρέκλε. Κύριε Παπαδάκη, εγώ θα ήθελα. Αν δεν έφευγε, δεν θα τα έλεγε. Αν ήταν έτσι, είναι άξιο. Ελάχιστο χρόνο. Και αν θέλουν να σου κάνουν παρέμβαση. Ελάχιστο χρόνο να πω γιατί έκανα αυτή την παρέμβαση και γιατί φτάσαμε σήμερα 10 μέρες μετά τις εκλογές. Να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Που εσείς θεωρείτε ήττα το αποτέλεσμα, εκείνοι όχι, θεωρούν νίκη. Ακούστε κάτι. Εγώ κύριε Παπαδάκη, με δημοσκοπικούς όρους δεν μπορώ να αναλύσω. Το αποτέλεσμα, όχι δημοσκοπικά. Το αποτέλεσμα είναι δημοσκοπικούς, αποτέλεσμα. Ακούστε, με δημοσκοπικούς όρους να κάνω ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, μου λέτε τώρα ή λένε κάποιοι όχι, ότι, εγώ, ότι αν οι δημοσκοπήσεις στις επόμενες εκλογές μας δείχνουν στο 3 ή 3,5 και εμείς πάρουμε 4. Είναι μαζί μας ο κύριος Προφανώς ο αυτό είναι μια νίκη γιατί έχουμε περάσει δημοσκοπήσεις. Εγώ κύριε Παπαδάκη έκανα μια κατάθεση ψυχής όπως είπα και πριν. Θεώρησα ότι έπρεπε να παρέμβω σε αυτή την πολιτική συγκυρία και να βάλω κάποια ζητήματα και έβαλα δύο κύρια ζητήματα. Το ένα είναι για να ξεφύγω από την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος, από το ψευτοδίλημα, αν θέλετε, μεταξύ πασοκοφρόνων και ελαιοφρόνων που για μια εβδομάδα μας έβαλαν να πλακωνόμαστε, γιατί αυτό είναι ψευτοδίλημα. Έβαλα δύο κύρια ζητήματα. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Αυτή τη στιγμή ακολουθείται μια πολιτική. Αυτή η πολιτική, λέει ο Μωραΐτης, και κάποια άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει. Νομίζω. Και έβαλα και τους όρους και κλείνω, και έβαλα και τους όρους το πώς θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις στη μεγάλη κέντρο αριστερά. Και εκεί ακριβώς είπα ότι για τη μεγάλη κέντρο αριστερά, για τη μεγάλη παράταξη, για τον τρίτο πόλο, ο οποίος θα πρέπει να σταθεί όρθιο στα πόδια του, εκεί ακριβώς απαιτείται μια ηγεσία η οποία θα ενώνει. Και εσείς υποψήφιος για την μια ηγεσία που θα ενώνει, θα εμπνέει, κύριε Παπαδάκη. Θα ενώνει, θα εμπνέει. Και κυρίως μια ηγεσία η οποία θα διευρύνει και θα δίνει νέα προοπτική στην ηγεσία, ρώτησα. Ο κύριος Μωραΐτης μήπως θέτει και θέμα να είναι και ο ίδιος. Ευθέως. Όχι, ευθέως τέτοια ηγεσία. Κύριε Χατζή. Ο ίδιος. Με σχολείς πάρα πολύ όταν λέει ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έχει κατσίσει. Κύριε Χατζή, είμαστε σε τέτοια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όπου το τελευταίο το οποίο μπορεί να προβάλλουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι οι προσωπικές τους φιλοδοξίες. Είναι κακό αυτό. Αν κάνω κάτι.
Και θα συνεχίσω να το κάνω, έτσι, κύριε Παπαδάκη. Το κάνω γιατί αγωνιώ για αυτή την παράταξη. Κανένας δεν το αφήνει. Αγωνιώ για το κόμμα μου. Αλλά έχω μείνει όρθιος και θα μείνω στους αγώνες και το επόμενο διάστημα. Οι απόψεις σας, νομίζω οι οποίες θα αναπτυχθούν και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με τις απόψεις σας θέτετε θέμα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Το ξεκάθαρα μπορούσα. Ευθέως. Της Νέας Κεντροαριστεράς. Ευθέως και της Νέας Κεντροαριστεράς. Το ξεκαθάρισα πριν και θέλω να το ξεκαθαρίσω και μου δίνετε δυνατότητα εδώ στην εκπομπή σας. Επαναλαμβάνω και πάλι, έθεσα μέσα από ένα πολιτικό κείμενο τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει και καλούμαστε να πάμε στη μεγάλη κεντροαριστερά. Εκεί ακριβώς είπα. Με τον Βενιζέλο πρόεδρο. Εκεί ακριβώς είπα. Μπορείτε να πάτε με τον Βενιζέλο πρόεδρο. Ακριβώς, ακούστε με λίγο. Εκεί ακριβώς είπα ότι χρειάζεται μια νέα ηγεσία η οποία, προσέξτε, θα μπορεί να διευρύνει. Δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, ακούστε με λίγο. Δεν μπορούμε στον κόσμο να τον κοροϊδεύουμε. Έτσι. Δεν μπορούμε να μαζεύουμε τρεις φίλους και να λέμε ότι με τον Βενιζέλο για κεντροαριστερά δεν μπορούμε να πάμε. Εγώ δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Τον τίτλο αυτό το καταλάβατε. Αυτό το καταλάβατε εσείς. Με Βενιζέλο εγώ για κεντροαριστερά δεν μπορούμε να μιλάμε. Για τη μεγάλη κεντροαριστερά. Εγώ είπα για τη μεγάλη κεντροαριστερά. Για τη μεγάλη κεντροαριστερά χρειάζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις. Και κάτι τελευταίο. Δεν μπορούμε να μιλάμε συνεχώς με πρόσωπα. Ας δούμε λίγο τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Ας δούμε λίγο τους κοινωνικούς εταίρους. Εκεί θα πάω. Ας δούμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει. Τώρα. Κύριε Παπαδάκη, γι' αυτό λοιπόν έχουμε χρέος ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε χρέος αύριο κεντροαριστερά να κοιτάξουμε την κοινωνία, να δούμε την πολιτική. Αλλά τρίτο κόμμα είναι Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι. Γιατί το κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή. Και αν δεν ήταν και ο Έρμος ο Καρατζαφέρης εκεί να μαζέψει κανένα 3%. Και χθες ο Μιχαλολιάκος κουνώντας το δάκτυλο αυτό είπε. Μιλάτε στον αρχηγό του τρίτου κόμματος από τις εκλογές. Γι' αυτό δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί είμαστε τέταρτο κόμμα, κύριε Παπαδάκη. Μας περνάει η Χρυσή Αυγή. Και είμαστε το κόμμα και η παράταξη που κάναμε πρώτη το μέτωπο με αυτό το πολιτικό μόρφωμα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και